περιγράφονται στο βιβλίο για το δικονομικό μέρος αυτής της υπόθεσης που αφορούσε και εμένα. Η υπόθεση στηρίχθηκε δικονομικά σε τρεις παρεκτροπές, κατά την αντίληψή μου. Η πρώτη είναι ο τρόπος με τον οποίο τρεις μάρτυρες ήταν όλοι και όλοι η πηγή του αποδεικτικού υλικού. Ο τρόπος με τον οποίο εξετάστηκαν αυτοί οι μάρτυρες. Η δικονομία μας απαγορεύει απόλυτα τις προσωπικές αξιολογήσεις των μαρτύρων. Και όμως οι μάρτυρες αυτοί και οι καταθέσεις τους εντάχθηκαν μέσα στο φάκελο αυτής της υπόθεσης, παρόλο που εμπεριείχαν αυτού του είδους αξιολογήσεις. Τι έλεγαν? Δεν έλεγαν πραγματικά γεγονότα, όπως επιτάσσει η δικονομία μας. Έλεγαν ότι ο τάδε υπουργός υγείας, ως εκ της θέσης του, δεν θα μπορούσε παρά να έχει πάρει 200.000 ευρώ. Είναι μια προσωπική αξιολόγηση, η οποία δεν θα έπρεπε καν να ενταχθεί μέσα στο φάκελο της δικογραφίας, όχι αυτής της υπόθεσης που είχε σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον, αφού τρεις μάρτυρες εκτόξευαν κατηγορίες δωροδοκίες εναντίον πρώην υπουργών και υπουργών, αλλά δεν θα έπρεπε να ενταχθούν σε οποιαδήποτε υπόθεση. Επομένως, η πρώτη παρεκτροπή, η δικονομική, αρχίζει με τον τρόπο που εξετάστηκαν αυτοί οι μάρτυρες, με προσωπικές αξιολογήσεις. Η δεύτερη παρεκτροπή είναι όχι ότι εξετάστηκαν όλοι με αυτόν τον τρόπο, αλλά τους δόθηκε και ένα καθεστώς προστασίας, δηλαδή να καταθέσουν με ηλεκτρονικά μέσα. Θέλω εδώ να υπενθυμίσω ότι η προστασία μαρτύρων, κυρίως στην Ευρώπη, ενεργοποιήθηκε σε δίκες που αφορούσαν δίκες μαφίας στην Ιταλία και οργανωμένο εγκλήματος. Δηλαδή εξεταζόταν ένας μάρτυρας για να καταθέσει εναντίον ηγετικών στελεχών της μαφίας, την μεθεπόμενη της εξέτασής του εξοντώνονταν ή εξαφανίζονταν από προσώπου γης. Άρα έπρεπε να αντιδράσει ο δικονομικός νομοθέτης. Εμείς ως νομοθεσία εισαγάγαμε την προστασία και την επεκτείναμε και σε εγκλήματα διαφθοράς, όπως ήταν τα επίμαχα, οι κατηγορίες που εκτόξευαν οι μάρτυρες εναντίον των συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, πρώην πρωθυπουργών και υπουργών, αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή ότι δίνουμε στους μάρτυρες το καθεστώς προστασίας να καταθέσουμε ηλεκτρονικά μέσα και όχι με φυσική παρουσία, εφόσον υπάρχουν λόγοι, πιθανολογούμενοι λόγοι αντεκδίκησης. Και αναρωτιέμαι το εξής: ποιοι λόγοι αντεκδίκησης, και μπορεί να φανταστεί κανείς, γιατί είναι μια παρανοϊκή σύλληψη, ότι άνθρωποι, πρώην υπουργοί και πρωθυπουργοί, οι οποίοι έχουν ένα πολιτικό πολιτισμό, αν κατέθεταν αυτοί οι μάρτυρες με φυσική παρουσία, θα ενεργοποιούσαν μια βία αντίδραση εναντίον τους? Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί τους δόθηκε το καθεστώς προστασίας, προφανώς κρύβονταν κάτι άλλο. Τους δόθηκε όμως, και θέλω να το τονίσω αυτό, εντελώς παράτυπα, διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μετά από πολλές υποθέσεις που είχαν καταλήξει με καταθέσεις προστατευμένων μαρτύρων, έβαλε ορισμένα κριτήρια για να δέχεται αποδεικτικά αυτές τις καταθέσεις. Ένα κριτήριο ήταν να υπάρχουν πραγματικά γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία που να αιτιολογούν ποιοι ήταν οι λόγοι αντεκδίκησης. Στο υλικό που έφτασε στη δικογραφία, η δικογραφία που έφτασε στη Βουλή και το όλο υλικό, δεν υπάρχει καμία πραγματική αιτιολόγηση, κανένα πραγματικό γεγονός, κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να αιτιολογεί για ποιο λόγο έπρεπε αυτοί οι μάρτυρες να μην καταθέσουν με πραγματική φυσική παρουσία, αλλά με ηλεκτρονικά μέσα, με οτιδήποτε άλλο, με ηχητική παρουσία κτλ. Άρα, όχι μόνο κατέθεσαν με προσωπικές αξιολογίες, εντελώς απαγορευμένα από τη δικονομία μας, τους δόθηκε και εντελώς ανετιολόγητα και το καθεστώς προστασίας, να καταθέσουν με ηλεκτρονικά μέσα. Πράγμα βέβαια που εμπόδιζε να φιλτραριστεί η αξιοπιστία αυτής της κατάθεσης. Διότι όταν καταθέτει κάποιος με φυσική παρουσία, και αυτό απαιτεί και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα έχει τη δυνατότητα και υπεράσπιση να τον εξετάσει διαφορετικά. Θα τον έχει μπροστά του, θα φιλτράρει την αξιοπιστία της μαρτυρικής κατάθεσης. Συνέβη και μια τρίτη δικονομική παρεκτροπή, το ότι δόθηκε το καθεστώς του μάρτυρα δημόσιου συμφέροντος. Ο θεσμός του whistleblower. Οι Αμερικανοί ενεργοποίησαν αυτό το θεσμό για να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να καταγγέλουν, να δίνεται η δυνατότητα π.χ. σε ένα δημόσιο υπάλληλο να καταγγέλει τη διαφθορά του διευθυντή του στη δημόσια υπηρεσία που δωροδοκείται π.χ. από έναν ιδιώτη. Η ελληνική νομοθεσία εισήγαγε το θεσμό αυτό, αλλά τον εισήγαγε με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτός, παραδείγματος χάρη, που προσλαμβάνει το καθεστώς του μάρτυρα δημόσιου συμφέροντος,
δεν θα πρέπει να εμπλέκεται στην υπόθεση και δεν θα πρέπει να έχει ίδιον όφελος. Εδώ ακριβώς αυτές οι προϋποθέσεις παραβιάστηκαν. Ο ένας εκ των τριών μαρτύρων που κατέθεσε με προσωπική απαγορευμένη από τη δικονομία μας αξιολόγηση, που του δόθηκε ανετιολόγητα το καθεστώς προστασίας, απέκτησε και το καθεστώς του μάρτυρα δημόσιου συμφέροντος, παρόλο το γεγονός ότι είχε καταθέσει και στις αμερικάνικες αρχές και προσδοκούσε και αμοιβή, γιατί η αμερικανική νομοθεσία δίνει αμοιβή στους μάρτυρες δημόσιου συμφέροντος. Και βεβαίως ο ένας εκ των άλλων, εκ των τριών που απέκτησε επίσης το καθεστώς του μάρτυρα δημόσιου συμφέροντος, εμπλέκονταν στην υπόθεση αυτή, διότι κάποιος άλλος τον είχε καταγγείλει για δροληψία από τη φαρμακευτική εταιρεία Novartis. Άρα θέλω να γίνει αντιληπτό ότι το δικονομικό στήσιμο αυτής της υπόθεσης ήταν εντελώς παράτυπο και ελέγχεται πλέον δικονομικά. Αλλά πέραν από αυτό όμως, πέρα από το γεγονός ότι υπήρχε ένα παράτυπο κατά την άποψή μου και το περιγράφει ο Ανδρέας Λομπέρδος στο βιβλίο του, στήσιμο της υπόθεσης, πρέπει να φανταστούμε το εξής. Ζούμε σε μια χώρα που έχει ένα ισχυρό πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Εάν ένας πρωθυπουργός ελέγχει που ελέγχει την εκτελεστική εξουσία, ελέγχει μέσα από την κοινωνία,